Από το πρωί, φοιτητές και φοιτήτριες, βρισκόμαστε έξω από το ξενοδοχείο που διεξάγεται η Σύνοδος των Πριτάνιων, έτσι ώστε να θέσουμε τα αιτήματά μας στη Σύνοδο. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στις σχολές μας είναι εκρηκτική. Η υποχρηματοδότηση τσακίζει κόκαλα. Την ίδια στιγμή κάνουν τα πτυχία μας κουρελόγαρτα. Διεκδικούμε επαρκή χρηματοδότηση και πτυχία με αξία. Να μην εφαρμοστεί ο νόμος πλαίσιο. Απέναντι στη διεκδίκηση των φοιτητών, να μπουν μέσα στον χώρο που διεξάγει τη Σύνοδος των Πριτάνιων με αντιπροσωπεία, ώστε να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Βρήκαμε κλειστές πόρτες, βρήκαμε από το πρωί δύο δημιουργίες ΜΑΤ να περιμένουν τους φοιτητές και να μας αντιμετωπίζουν σαν εγκληματίες. Η αστυνομία επιτέθηκε απρόκλητα στους φοιτητές και εμείς ως φοιτητές δηλώνουμε όλο το επόμενο διάστημα μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους θα συνεχίσουμε τη συλλογική διεκδίκηση. Για πτυχία με αξία, για δουλειά με δικαιώματα, για να δοθεί επαρκής χρηματοδότηση για τις σχολές μας. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποχωρήσουν οι δυνάμεις καταστολής από το χώρο που διεξάγεται η Σύνοδος και να συμμετέχουν οι φοιτητές με αντιπροσωπεία τους μέσα σε αυτή, να καταθέσουν τα αιτήματά τους, να ακουστεί η φωνή μας. Η πολιτική τους αυτή δεν θα περάσει. Φαίνεται πως μόνο μέλημα της κυβέρνησης είναι να χτυπήσει συλλογική διεκδίκηση. Δεν θα περάσουν τα σχέδιά τους. Οι φοιτητές, όπως κάναμε και ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση και σε όλες τις προηγούμενες, θέτουμε τις διεκδικήσεις μας και τα δικαιώματά μας. Δεν θα σταματήσουμε και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τις σπουδές που έχουμε ανάγκη. Να αποχωρήσουν εδώ και τώρα τα ΜΑΤ.